ένα ακόμη κρίμα. Είμαι χωρί σα στη ζωή πριν και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε subscribe, dislike, like, super like, comments και ούτε, ούτε καθεξής, Ούτε καθεξή. <laughs> <laughs> στο σημερινό επεισόδιο τυχαίνει να έχω το μεγαλύτερο εχθρό μου. <laughs> Το μεγαλύτερο εχθρό πολλών ε, σε αυτήν εδώ την πλατφόρμα, έναν δάσκαλο. Αλλά όχι έναν απλό δάσκαλο, τον ε, πιο γνωστό δάσκαλο αυτή τη στιγμή των social media θα έλεγα. Κυρίες και κύριοι, ο Σκούλ Μάριους! Ή αλλιώς ο Μάριος Μάζαρης. Είσαι τυχερή που δεν διορθώνω προφορικά. <laughs> <laughs> Τι, έκανα λάθος όσοι ώρα μιλούσαμε? Ας πούμε ότι δεν έκανες. <laughs> <laughs> όχι, όχι, όχι. Εκτό από του Σαρδάμ. Σε ψαρώνω, σε ψαρώνω. Ωραία, εντάξει. Μάριε. Ευχαριστώ για το κάλεσμα καταρχά και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Σε αυτό το τόσο χρωματιστό και όμορφο στούντιο. Ναι, λες σταμάτα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Δεν θα σου πω καλά λόγια. Δεν θέλω. Γιατί είμαι πολύ σκληρή <laughs> απέναντι σου. Άλλο αν σε θαυμάζω από το λίγο καιρό Σκέψουμε, που είμαι. Ξέρω... Σκέψουμε σαν μαθητή. Σαν μαθητή, λοιπόν, τι κάνουμε. Λέμε κυρίω τι ελλείψει του. Και όχι, αυτά, τα, όχι τα, τα σημεία που είναι καλό. Το λε, αλήθεια αυτό. Αυτό είναι το, το κυρίαρχο μοτίβο όλα αυτά τα χρόνια. Το... Δηλαδή, οι περισσότεροι θυμόμαστε ότι γυρνάμε σπίτι και μα είπανε τι δεν έχουμε κάνει, όχι τι έχουμε κάνει. Έχει δίκιο, αλλά αυτό δεν είναι λάθο. Είναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ να το διορθώσουμε. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Μάριε, θέλω να πει για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, ποιο είσαι και τι κάνει στη ζωή σου. Με λένε Μάριο Μαζαρή. Ε, γεννήθηκα πειραιά το 1983. Ε, ωραία χρονιά ήταν τότε. Ε, κάποια στιγμή ε, αποφάσισα, μάλλον δεν αποφάσισα, αποφάσισα άλλοι για μένα να γίνω δάσκαλο και δουλεύω 17 χρόνια σε δημοτικά σχολεία, σε δημόσια δημοτικά σχολεία. Πότε. Και τα τελευταία ίσω 5, 6, 7, 8, δεν θυμάμαι, ε, με γνωρίζει ο κόσμο μέσα από social media, λιγότερο παλιότερα, λίγο παραπάνω τώρα, αλλά. Λίγο πολύ η φιλοσοφία μου πάντα ήταν η ίδια. Εσύ πώ αποφάσισε να γίνει δάσκαλο. Εγώ μεγάλωσα ακούγοντα από του ε, γονεί μου, από τον περίγυρο, ότι αυτό θα γίνει δάσκαλο. Για κάποιο περίεργο λόγο. Με έβλεπαν πώ συμπεριφέρομαι, με έβλεπαν. Έδινε μαθήματα ε... ζωή. <laughs> <laughs> δεν ξέρω. Ε, Πιάναν το μαγεροπύρουνο και λέγανε Α, θα γίνει δάσκαλο. <laughs> ήταν μια περίεργη εποχή, η αλήθεια είναι. Ε, η μητέρα μου θέλει να γίνει δασκάλα και μου το, λίγο μου τον πόλιασε ε, μέσα στο κεφάλι και ήταν λίγο πολύ μονόδρομος. Εγώ κατάλαβα κάποια στιγμή στο Λύκειο, σε αυτή την απέσια φάση που πρέπει να δηλώσει μηχανογραφικό, ενώ δεν ξέρει πραγματικά τι γίνεται, ότι απλώ είχα μια έφεση στα πιο μαθήματα κουβέντα, ψυχολογία, κοινωνιολογία. Άρα έβαλα και το παιδαγωγικό μέσα, έβδομο, θυμάμαι. Και, αλλά ήταν Προφανέ ότι θα περάσω εκεί και πέρασα Αθήνα και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Θυμάσαι τη στιγμή, ρε παιδί μου, που είπε και εσύ συνειδητά ότι θέλω να γίνω δάσκαλο. Όχι, γιατί έχω άπειρε στιγμές που έλεγα ότι δεν θέλω να γίνω δάσκαλο. Οκ. Okay. Ε, τουλάχιστον η γενιά μου και πίσω. Ε, ζήσαμε πολύ άγρια πράγματα στο, στο σχολείο. Εγώ είμαι από του τελευταίου που είχαμε φάει σφαλιάρε ψηλό με το ένα πόδι στη γωνία για ώρε η έδρα του δασκάλου ήταν περιψωμένη μέσα στην αίθουσα, ήταν το έδρανο πάνω σε ένα βάθρο για να υπάρχει ακόμα πιο έντονη ότι ο δάσκαλος είναι ψηλά και εσύ είσαι χαμηλά και σε κοιτάει. Ε, σφαγιάρες, ξύλο, φόβος, ε, τα έχω πει πολλές φορές αυτά και δημόσια ότι ε, πολλές φορές έλεγα ότι πονάει και η άμμο για να πάω σχολείο ή πήγαινα σχολείο και κρυβόμουν στους τουαλέτες γιατί ήξερα ότι μετά θα έρθει η σειρά μου να έτσι αταστώ είναι τραυματικά χρόνια. Ε, όχι με την έννοια που τώρα συνηθίζουμε να λέμε κάτι τραυματικό. Δηλαδή, τότε το θεωρούσαμε και φυσιολογικό να σε τσεφτυλίσει ένα δάσκαλο ή να σε δειρει. Μόνο τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό. Τώρα με τα τωρινά δεδομένα λέμε, «Πω, τι συμπεριφορέ ήταν αυτέ. Και πραγματικά τώρα σκέφτομαι, γιατί ένα άνθρωπο να σε δειρει επειδή πήγε αδιάβαστο. Δηλαδή, Κανένα πολλά ναι. πράγματα έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια στην, ε, στην αντίληψή μα. Είχα πολλά τέτοια περιστατικά. Ε, ε, που σίγουρα δεν εκτιμούσα, δεν συμπαθούσα, δεν αγαπούσα το σχολείο. Και ήταν και περίοδοι που έννοιε που σήμερα να κουβεντιάζουμε γίνεται λίγο καραμέλα: η ενσυναίσθηση, η, η διαφορετικότητα, η μοναδικότητα, το μπούλινγκ, δεν υπήρχαν τότε. Ήμασταν 25 παιδιά ή 30 παιδιά, ήμασταν και πάρα πολλά. Ένα δάσκαλο, καθίστε, μιλάω, μάθετε. Ηταν και περιοδοι που εννοιε που σημερα κουβεντιαζουμε είναι λιγο καραμελα η ενσυναισθηση η διαφορετικοτητα η μοναδικοτητα το bullying δεν υπηρχαν σχέση. Ε, Απλώ με τα χρόνια όταν πια μπήκα, χωρί να ξέρω γιατί μπήκα στο παιδαγωγικό, γιατί περίμεναν οι άλλοι να γίνω δάσκαλο. Who knows. Ε, κατάλαβα τα πρώτα χρόνια ότι δεν μπορώ να είμαι ρόλο. Δηλαδή την πρώτη χρονιά που μπήκα στο σχολείο και μου έλεγε η μάνα μου να πάμε να αγοράσουμε κουστούμια. Τη λέει σε καλά. <laughs> γιατί να αγοράσω, γιατί να υποδηθώ κάτι άλλο, αφού εγώ δεν φοράω κουστούμια στην καθημερινή μου ζωή, εκτό αν πάω σε ένα γάμο, σε μια εκδήλωση. Θα πάμε το τζιν μου. Αλλά την περίοδο τότε, το 2000, ακόμα ο δάσκαλο είχε λίγο από την ανάγκη να είναι διαφορετικό από του άλλου, να, να τον θαυμάσει. Προσπαθώ να σκεφτώ αν θα μπορούσε να είσαι δάσκαλό μου. Θα μπορούσα. Είμαι το 1995. <laughs> εντάξει, εγώ το 1995 τελείωσα το, το δημοτικό, το 1994. Ε, οριακά. Όχι, δεν σε, δεν είχα σε προλάβαινα. Okay, Για δύο-τρία χρόνια διαφορά δεν χάσε προλάβαινα. Okay. <laughs> Εσύ, σαν δάσκαλο, ποιε είναι οι καθημερινέ δυσκολίε που μπορεί να αντιμετωπίσει, Ο χρόνο. Είναι αδυσόπιτο. Ε, είναι... <laughs> Βαθιά νοήματα στα πρώτα πέντε λεπτά του κρίματο. Ο χρόνος, με ποια έννοια. Ε, οι τάξεις είναι πολυπληθείς, είναι τουλάχιστον 20 παιδιά. Κάποιος μπορεί να θεωρεί το 20 ότι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα αν κάνεις διάλεξη. <laughs> αν θες να έχεις επαφή με τα παιδιά και να ακούσεις και το παιδί, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Οι 4-5 ώρες που θα είμαστε μέσα σε μια αίθουσα. Ε, Επομένω, πάντα κυνηγάω τον χρόνο ε, πάντα χαίρομαι αν κάποιο. Δα... <laughs> το ντροπή μου, το λυτό, δεν με το πω. Όταν κάποιο λείπει και είναι άρρωστο, λέω Ναι, μία ώρα παραπάνω. <laughs> ε, γιατί θα έχω μία ώρα παραπάνω να αναπληρώσω και να κάνω κάτι παραπάνω που δεν προλαβαίνω. Ε, Κυρίω να επικοινωνήσω με τα παιδιά, να ακούσω τι απόψει του. Το μεσημέρι που θα σχολιάσω θα, θα πω πάλι: Όχι, σήμερα δεν την άκουσα τη ζωή. Δεν πρόλαβα να μιλήσω μαζί τη. Αύριο οπωσδήποτε να μιλήσω μαζί τη. Δηλαδή, έχω αυτό στο μυαλό μου <laughs> ότι πρέπει. <laughs> Δεν τα λέω για να πεθάνει. Αλλά ο χρόνο γενικά μα κυνηγάει και στο κομμάτι τη ύλη ναι. που είναι δυσθεώρητο. Ε, αλλά και στην καθημερινότητα, την απλή, το να μιλήσει με τα παιδιά. Εσύ γράφει και βιβλία. Ξεκίνησα τώρα, όψιμα. Δεν είχα σκοπό να γράψω βιβλία. Γιατί γενικά έχω μια ματαιότητα σαν άνθρωπο. Ότι πολλά είναι μάταια. Και σκεφτόμουν ότι γιατί να γράψω βιβλία. Γράφουν όλοι. Είναι μάταιο να πω στη διαδικασία. Έγραφα μόνο μέσα στο σχολείο κείμενα όλα αυτά τα χρόνια, γιορτέ, οτιδήποτε κάναμε, είναι, τα έγραφα εγώ τα κείμενα πάντα. Είτε είχα 20 παιδιά, είτε 60 όταν κάναμε μια μεγάλη γιορτή. Ε, έγραφα τι γιορτέ εγώ. Α, άρα περίμενε, στι γιορτέ δεν παίρνετε έτοιμα. Εγώ δεν έπαιρνα ποτέ έτοιμα. <laughs> εγώ ήθελα να γράφω, γιατί πάντα έχω ένα κόλλημα <laughs> ότι θέλω οτιδήποτε κάνουμε στην τάξη να είναι προσωποποιημένο. Δηλαδή, Αφού έχω απέναντί μου την Σοφία, τη Θάλια, τον Αντώνη, τη ζωή, να γράψω κάτι που να μην το έχει πει ποτέ κανεί άλλο. Είναι κάτι κολλήματα δικά μου, <laughs> τα οποία σου τρώνε πάρα πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Ναι, κάπω. Και μετά όταν τελειώσει η. είναι 17 μια... χρόνια δάσκαλο. Ναι, φαντάζομαι πόσε γιορτέ έχω γράψει. Έχω πάρα πολλέ. Και όλων των ειδών. Εορταστικέ, επαιτειακέ, καλοκαιρινέ, χριστουγεννιάτικε, έχω μια μεγάλη γάμμα. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό γιατί με κρατάει λίγο ζωντανό. Ε, και περνάνε τα χρόνια και πραγματικά νομίζω ότι ξεκίνησα χθε το σχολείο. Το... Έτσι φαίνεται στο πρόσωπό σου πάντω. Μου αρέσει αυτό, τα ακούω, ε, το αντιμετωπίζω κι εγώ έτσι. Δεν σκέφτομαι ότι, αχ, έχω φέτο πάλι γιορτή Χριστουγέννων. Ένα δω ένα από τα πέντε που έχω γράψει. Όχι, θα πω, να γράψω ένα έκτο. Γιατί θα το πούνε άλλα παιδιά. Και όταν κάνουμε πρόβε, δεν θέλω να, να πει κάποιο τα λόγια και να πω, Αχ, θα θυμάμαι που τα είχε πει τότε η ζωή πιο ωραία. Όχι, αυτά είναι δικά σου. Δεν τα έχει πει ποτέ κανεί. Οπότε αποφάσισα να γράψω βιβλίο. Και αποφάσισα να γράψω βιβλίο. <laughs> να κλείσει παρένθεση. Όταν κάποια στιγμή ε, δεν, έχω, δεν είχα προσεγγίσει ποτέ εκδοτικού οίκου, γιατί θεωρούσα μάταιο. Ε, σε μεγάλο βαθμό, μέχρι μια μεγάλη ηλικία, είχα τρομερή, ε, τρομερά χαμηλή αυτοεπίθεση. Ε, ε, ότι δεν έχει νόημα να το δείξω κάπου γιατί θα είναι χάλια. <laughs> Πι μου δεν αντέχω και δεν δε σκοπλιμέντε και θα σε σκοτώσω, και θα μου τα παιδιά χωρί δάσκαλο. κρίμα <laughs> okay, είναι. Δεν λέω ότι τώρα γρα... ότι γράφω ωραία, αλλά πριν θεωρούσα ότι δεν αξίζει καν το διαβάσει κάποιο. Ότι είναι κάτι τόσο συνηθισμένο. Απλώ κάποια στιγμή, πριν από δύο χρόνια, δυόμιση, μου έστειλε μήνυμα μια, μια φίλη τώρα, η Κέλλη, που μου λέει ότι γράφει πολύ ωραία ε, από ό,τι έχω καταλάβει από τα social media. Θα, σε ενδιαφέρει να γράψει. Τη λέω, Κοίτα, γράφω γενικά. Αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχε νόημα αυτό να προχωρήσει. Και δεν είχα αυτόν τον καημό, γιατί για μένα προτεραιότητα είναι το σχολείο. Είναι η δουλειά μου. Επομένω, ό,τι κάνω τώρα είναι λίγο χόμπι. Okay. Είναι γύρω-γύρω. Ε, και δεν αρέσει αυτό και πολύ στου εκδοτικού, γιατί θέλουν να κάνουν δραστηριότητε, εκδηλώσει. Και του λέω, Όχι, έχω σχολείο. Και λίγο του φαίνεται περίεργο, αλλά εμένα είναι η πραγματικότητα. Το ναι. σχολείο είναι η δουλειά μου. Και του έστειλα κάποια κείμενα, εκδότη Παπαδόπουλου τότε πριν από δυόμιση χρόνια. Του άρεσαν πάρα πολύ. Και τον Οκτώβριο που μα πέρασε, θέλω να πω, πολύ πριν γίνει ο Σκουλμάριο ναι. όλο αυτό, που για μένα μου δίνει λίγο. Αυτό το παίρνω πια λίγο μέσα μου σαν ένα. Κάτι έκανε ωραία. Δεν σε εκμεταλλεύτηκαν επειδή είχε γίνει ένα μπραντ. Οκ, okay, ναι. Σε... είδαν το κείμενο, του άρεσε πριν γίνει όλο αυτό. Άρα λίγο νιώθω ε, μια χαρά παραπάνω. Και τον Οκτώβριο τελικά το 2022 βγήκε το πρώτο εικονογραφημένο παιδικό. Το οποίο πήγε εξαιρετικά καλά. Ε, απευθύνεται σε παιδιά, έτσι. Απευθύνεται σε παιδιά. Ε, βέβαια, είναι ανάλογο για πώ το βλέπει κανεί. Γιατί εγώ και στα μεγάλα παιδιά που, πούμε, που έχω φέτο, που συνεργάζομαι, Πέμπτη Δημοτικού, διαβάζω πολλά, παρα... πολλά παραμύθια ή ιστορίε που φαινομενικά για άλλου είναι μικρέ για μικρότερα παιδιά. Γιατί από το οποιοδήποτε κείμενο μπορεί να βγάλει ένα νόημα, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Καλά, εννοείται αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε να διαβάσει ένα βιβλίο, απλά. Και Έτσι. θεωρώ ότι αυτά που έχω γράψει, τα δύο, τα εικονογραφημένα, έχουν πολύ ζουμί μέσα για κουβέντα σε, και σε μεγάλε ηλικίε. Θεωρητικά απευθύνονται σε ηλικίε από τέσσερα και πάνω. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί να διαβάσει. Και όπω και μου στέλνουν πάρα πολλοί μηνύματα ενήλικε και μου λένε: Διαβάζω τα βιβλία και κλαίω. Έλα, και συγκινούμε και τα διαβάζω στον εαυτό μου. Ε, Απλώ ξεκίνησα για να κλείσω την παρένθεση. Επίση είμαι πολύ λογά. Να του ξέρει, να ξέρει, μου αρέσει. <laughs> ε, όταν με προσέγγισε λοιπόν η Κέλλη και τη είπα, Όχι, δεν θέλω να βγάλω βιβλία. Μετά το σκέφτηκα και τη λέω ότι θα έβγαζα βιβλία, θα ήθελα μάλλον να εκδοθεί κάτι δικό μου, αν ακουμπάει κάτι πολύ σε μένα και σε αυτά που έχω βιώσει μέσα σε τάξει. Επομένω και τα δύο βιβλία που έχουν βγει. Ε, τα, τα, αυτά που ευθύνονται σε παιδιά είναι Βασισμένα σε αληθινές ιστορίες παιδιών που είχα σε τάξεις μου. Και με αυτή τη λογική θέλω να συνεχίσω, γιατί είναι πράγματα που έχω βιώσει, έχω συνδεθεί, είναι ακριβώ αυτό που είπα και πριν, ότι είναι η πραγματικότητα που θέλω να τη μοιραστώ. Πω πω, είναι και έχουν, δίνεις... πολύ, έχουν μέσα πολύ συνέστημα και πολύ από μένα και πολύ από την ιστορία που έχουμε ζήσει. Και είναι ωραίο, γιατί είναι σαν να δίνει στα παιδάκια αυτά που είναι ιστορίε μέσα μια αιωνιότητα. Θα σου πω το εξή, ότι το πρώτο βιβλίο ε, που λέγεται Η Αγκαλιά που ψήλωνε, βγήκε τον Οκτώβρη, βασίζεται στην αληθινή ιστορία μια κοπέλα που είχα μαθήτρια ε, πριν από 8 χρόνια, νομίζω, πέμπτη δημοτικού, η οποία γεννήθηκε με έναν νησμο Και αυτό το κορίτσι λοιπόν στο σχολείο που είμαι, γιατί είμαι πολλά χρόνια στο σχολείο αυτό, ε, την έβλεπα ε, τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, την έβλεπα στην αυλή. Έβλεπα ότι έχει γεννηθεί με έναν αλλά στην ηλικία τη δεν φαινόταν, γιατί ήταν στο ίδιο ύψο με τα υπόλοιπα ναι. παιδιά. Μεγαλώντα στην τρίτη δημοτικού άρχισε να φαίνεται η διαφορά. Τετάρτη δημοτικού άρχισε να φαίνεται πιο έντονη η διαφορά. Πέμπτη δημοτικού, ανέλαβα εγώ το τμήμα τη. Είχα πάρα πολύ άγχο ότι, oh, αυτό το κορίτσι τώρα πόσο, πόσο κοροϊδία μπορεί να έχει υποστεί, πόσο ναι. καλά με τον εαυτό τη θα νιώθει, πώ θα είναι οι σχέσει μέσα στο τμήμα των παιδιών, θα την έχουν, θα αγαπιούνται, πώ θα είναι. Είχα πολύ τρακ. Τελικά δεν είχα καμία, κανένα πρόβλημα. Ε, γιατί το ίδιο το κορίτσι δεν είχε πρόβλημα. Την είχαν αγαπήσει από μικρή. Υπέροχα, Ένιωθα υπέροχα το κορίτσι. ήταν φίλη με όλου. ήταν και μαθήτρια. εξαιρετικά καλή. Ε, ε, ήταν όλα σούπερ. Κάποια στιγμή στην έκτη η Δημοτικού, το Φλεβάρι, μετσή, στο, στο προηγούμενο διάστημα, είχαμε όντω μια πολύ ωραία σχέση και με, με το κορίτσι αυτό. Αλλά σαν τάξη, κάθε περάσει ναι. πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία διετία. Και θυμάμαι ότι όταν σε πολλέ περιστάσει που αγκαλιαζόμαστε την τάξη, γιατί είμαστε πολύ εκδηλωτικοί, θυμάμαι ότι με πλησίαζε και μου έκανε. άνοιγε τα χέρια τη για να, για με αγκαλιάσει, και πρέπει να σκύψω για να, για να με αγκαλιάσει, να φτάσω στο ύψο τη. Μένω κάποια στιγμή στην έκτη δημοτικού, φλεβαρη Φλεβάρι Μάρτι, ήρθε στο σχολείο και μου λέει: Κύριε, θα λείψω από το σχολείο για του επόμενου δύο-τρει μήνε, γιατί αποφασίσαμε με του γονεί μου να κάνω μια επέμβαση προσθετική ύψου. Εγώ κατάπτυχαι τη γλώσσα μου, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Έψαξα να βρω στο ίντερνετ τι είναι αυτό, πώ γίνεται, τι γίνεται, αν γίνεται. Ακόμα και τώρα, πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Είναι μια σειρά επεμβάσεων που σου προσθέτουν ύψο, είναι τρία ή τέσσερα χειρουργεία, επίπονα, κοστοβόρα, χρονοβόρα, συγκλονιστικά άγρια στο μυαλό μου. <Δελίζω> ε, πάω την άλλη μέρα της λέω Είσαι σίγουρη ε, ε, Τρελαμένος εγώ Ότι θα υποστεί αυτή την ναι. την, ε, την κατάσταση που θα κρατούσε Και δύο τρία χρόνια μαζί με αποθεραπείες Γιατί έπρεπε μετά το πρώτο χειρουργείο Να μεσολαβείς διάστημα Σε κούρασες και δεύτερο χειρουργείο Τέλος πάντων μεγάλη ιστορία Και τη λέω είσαι ε, 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 σίγουρη Μίλησα και με του γονεί, Μου λέει ναι θέλει πολύ να το κάνουμε Σαφνιάστηκα γιατί δεν περίμενα ότι θα ένιωθε ναι. διαφορετική. Ήξερε ότι είναι διαφορετική από του άλλου, αλλά όχι ότι θα την πείραζε σε βαθμό να θέλει να το αλλάξει αυτό, αφού μπορεί, αν μπορεί. Και μου είχε πει ε, ναι, γιατί δεν θέλω να σκύβεται για να σε αγκαλιάσω. Και αυτό, ε, επειδή το κουβαλάω μέσα μου πάρα πολλά χρόνια και με συγκινεί απίστευτα, ε, ήταν η αφορμή να γράψω αυτό το βιβλίο, Η Αγκαλιά που Ψήλωνε, που είναι λίγο πολύ η ιστορία τη, με πολύ μυθοπλασία έτσι κι αλλιώ. Ε, να μπει σε ένα, σε ένα, βιβλίο. Και το λέω στι παρουσιάσει που κάνω για το βιβλίο, με συγκινεί πάντα. Όταν την κάλεσα σχολείο, λίγο πριν βγήκε το βιβλίο. Α, το ξέρει ότι το έχει δει. Το ξέρει, mm. γιατί δεν θα ένιωθα καλά να εκθέτω την ιστορία τη, και α μην φαίνεται την ιστορία τη. Και τη λέω τέλο πάντων, τη έστειλα μήνυμα, τη λέω: Έλα σχολείο, θέλω να σου δώσω κάτι, είναι κάτι καλό. Τώρα εκείνη είναι δεύτερο έτο πανεπιστημίου. Έρχεται σχολείο, τώρα είναι πολύ διαφορετική σε ύψο. Τη λέω: ε, Έχω γράψει το βιβλίο, δεν είναι η ιστορία σου, δεν είναι η ζωή σου, αλλά άμα δεν σε είχα γνωρίσει, δεν θα το είχα γράψει. Και συγκινήθηκε απίστευτα και το κράτηγε, θυμάμαι και μου λέει, θα το δώσω στην κόρη μου, Έλα, η οποία θα το δώσει. <laughs> θα, το δώσει στη, θα το δώσει στα δικά τη παιδιά. Θα είναι, δηλαδή, συγκινήθηκε πάρα πολύ και μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Και ναι, κάπω έτσι. Λειτουργεί το κομμάτι του βιβλίου για μένα. Εσύ είχε από την αρχή ε, είχες αποφασίσει ότι θα έχει εναλλακτικό τρόπο διδασκαλία ή είναι κάτι που σου ήρθε στην πορεία. Ε, μου ήρθε σχεδόν τα πρώτα χρόνια που μπήκα σε τάξη γιατί ένιωθε ότι πνίγομαι. Δηλαδή, κανεί δεν μπορεί τα πρώτα χρόνια που ξεκινά μια δουλειά να τα φέρει ανάποδα γιατί πρέπει να βρει τα πατήματά του. Και όλοι οι νέοι δάσκαλοι που μου στέλνουν μηνύματα, πιο πολύ νομίζω αγχώνονται μαζί μου ότι πώ τα κάνει έτσι διαφορετικά και εγώ δεν μπορώ και του λέω χαλαρώστε. Δεν γίνεται στην αρχή να τα κάνει όλα τούμπα. Πρέπει πρώτα να καταλάβει το σύστημα πριν το αποδομήσει και το φέρει τούμπα. Επομένω, τα πρώτα χρόνια δειλά-δειλά άρχισα να καταλαβαίνω λίγο τι γίνεται, πώ ε, πώς, πώς κυλάει η χρονιά, ποιε είναι οι ισορροπίε που πρέπει να κρατά, πώ διαχειρίζεσαι τη σχέση με του γονεί που είναι πολύ σημαντική, πολλά πράγματα. Τα πρώτα λέει 4-5 χρόνια δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Αλλά άρχισα από την πρώτη και όλα χρονιά. Θυμάμαι, έκανα παρουσία σε μια γιορτή την πρώτη χρονιά που ήμουν αναπληρωτή ακόμα, καλοκαίρι, μαζί με μια συνάδελφο τότε, τη Ρόζα. Ε, και ήμασταν τελείω ψαρωμένοι, αλλά ήθελα γιατί από την αρχή γούσταρα να έχει. να μην είμαι ένα ρόλο, αλλά να είμαι ο Μάριο. Και με κάποιο τρόπο να μπει όλο αυτό. Να μην φορά ένα κουστούμι, συμβολικά ή μεταφορικά, να, να είμαι εγώ. Με, αυτά, με τα ενδιαφέροντά μου. Και χρόνο με το χρόνο ε, είδα ότι. Μαθαίνω και κάποια πατήματα, κάποια κόλπα πώ να το κάνω να είναι και λειτουργικό όλο αυτό, για να μην τεινάτσω το σύστημα στον αέρα. Γιατί πρέπει να ακολουθώ και μια, ε, μια ρότα με στη χρονιά. Ε, και νομίζω, ε, στα πρώτα 7, 8, 9 χρόνια, λίγο πολύ καταστάναξα ότι είναι έτσι θέλω να δουλεύω, γιατί και εγώ σχολάω και νιώθω ε, ότι προσπάθησα πολύ. Νιώθω ήρεμο, νιώθω μια γλύκα, νιώθω ότι δεν έχω τύψει. Ε, Έχοντα αδικήσει παιδιά ή έστω δεν έχω ε, με πρόθεση αδικήσει κάποιο παιδί, γιατί σίγουρα με στην καθημερινότητα κάνει γρηγοράδε και αδικήσει κάποιο παιδί, αλλά μετά προσπαθώ να τα διορθώνω την άλλη μέρα. Ε, την πρώτη δεκαετία το βρίσκει λίγο το στυλ σου. Αλλά ένιωσα ότι ναι, αυτό θέλω να είναι. Εσύ αυτό που μου λες μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ ποτέ στο μυαλό μου δεν σκεφτόμουν ότι ένα καθηγητή μπορεί να νιώθει, ας πούμε, ότι έχει αδικήσει ένα παιδί, ειδικά όταν έχω βιώσει κι εγώ και πολλοί που μας ακούνε άσχημες καταστάσεις στο σχολείο. Π.χ. καθηγητές που έκαναν ομοφοβικά σχόλια σε παιδιά, στο δικό μου το σχολείο έπαιζε πολύ ξύλο από έναν δάσκαλο ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση που το έπαιρνε με τα σπί... Το παίρνει εσύ σπίτι σου, α πούμε, και λες ότι σήμερα έκανα κάτι καλό. Δε, δεν νομίζω ότι είμαι μόνο έτσι κι αλλιώ. Απλώ είναι. Σίγουρα, η... ναι, δεν είναι. Είχα κι εγώ. Να μιλήσω εκ πήρας. Είχα πολλού καθηγητέ που ήταν Iconic, α πούμε, και πραγματικά μου έχουν δώσει κάτι. Και δάσκαλου. Δασκάλου. Δάσκαλου. <laughs> ε, κοίτα, εγώ θεωρώ ότι είναι χρέο μου. Γιατί είναι ανθρώπινε σχέσει. Επενδύω πολύ σε ανθρώπινε σχέσει γενικά, μέσα στην τάξη. Αλλά είναι τέλειο το ότι θεωρεί ανθρώπου τα παιδιά. Γιατί πολλοί δεν του κάνουν αυτό. Κοίτα, δεν ξέρω Το είπα πολύ ομάδα, κατάλαβε κατάλαβες τι Ναι, ναι, ναι. Δεν το. Επίσης ένα στοιχείο που νομίζω θα καταλάβει κάποιος που δουλεύουμε μαζί, συνεργαζόμαστε, γνωριζόμαστε είναι δεν συγκρίνω τον εαυτό με τους άλλους. Γιατί μεγάλωσα με το να με συγκρίνουν όλοι με άλλους να μου λένε θα κάνεις αυτό αλλά δεν το κάνεις τόσο καλά όσο ο τάδε ή πέρασες στη σχολή αλλά δεν έβγαλες το βαθμό του τάδε ή είσαι τόσο ψηλό, αλλά δεν είσαι τόσο ψηλό όσο ο άλλος. Πάντα με συνέκριναν με κάποιον. Ε, και μεγαλώντα, έχω βάλει σε αυτό όσο μπορώ ένα χ. Ότι δεν συγκρίνω τον εαυτό με του άλλου. Δεν κοιτάω όχι αφιψηλού του συναδέλφου τι κάνουν, αλλά για να μην μπω ποτέ στη διαδικασία να συγκρίνω. Κοιτάω την, τάξη, του στόχου που βάζω, κοιτάω τα παιδιά και λέω αυτή είναι η πραγματικότητα που θέλω λίγο να, να, έχω στόχο. Και επειδή είχα περάσει δύσκολα χρόνια, ε, η παιδική μου ηλικία ήταν αρκετά τραυματισμένη και με σημερινού όρου, αλλά και με τότε όρου, ε, πάντα σκέφτομαι ότι κάπου στα θρανία είμαι κι εγώ ένας μικρός Μάριος και σκέφτομαι ότι πώς θα ήθελα να είμαι για αυτό το μικρό Μάριο, τι μπορώ να διορθώσω. Δηλαδή πολλά πράγματα έχω διορθώσει σε μένα, πολλοί μου λένε έχεις κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν έχω κάνει τίποτα, αλλά μέσα στην τάξη, όχι ότι δεν θα ήθελα, θα ήθελα κάποια στιγμή, ε, αλλά μέσα στην τάξη έχω βοηθήσει <χαι> πολύ τον εαυτό μου. Γελάω γιατί <χαι> δεν έχω <χαι> κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία. <χαι> ναι, πώς γίνεται. Απλά μόνο σου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η, η ενσυναίσθηση, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει άπειρη ενσυναίσθηση. Πιστεύει ότι διδάσκεται. Δεν έχω απαντήσει σε αυτό. Πιστεύω σε ένα μερίδιο ότι, ότι διδάσκεται. Δηλαδή βλέπω και με δράσει που κάνουμε συντάξει, δραστηριότητε, ε, στο κομμάτι αυτό, πώ ανταποκρίνονται τα, τα παιδιά, που είναι απίστευτα όμορφο. Ε, εκεί πιστεύω ότι διδάσκεται, ότι καλλιεργείται, ότι ένα σποράκι το έχουμε όλοι μέσα μα, αλλά δεν το καλλιεργούμε, γιατί είναι άπειρα πράγματα που θεωρούμε ε, και εμείς για τον εαυτό μας, και εμείς για τους άλλους ενήλικες, αλλά και εμείς για τα παιδιά, ότι είναι αυτονόητα, ενώ δεν υπάρχει αυτό. Και εκεί αδικούμε και τον εαυτό μας και τον άλλον. Γιατί πολλές φορές ο, ο κάθε άνθρωπος, αυτό τουλάχιστον για μένα σημαίνει ενσυναίσθηση, ο κάθε άνθρωπος φιλτράρει συνήθως τις πράξεις του άλλου μέσα από τα δικά του μάτια ενώ πρέπει να φιλτράρω τι πράξει σου μέσα από τα δικά σου μάτια. Ότι εσύ κάνει κάτι δεν σημαίνει ότι το θεωρώ εγώ λάθο, αν εγώ δεν θα το έκανα. Ότι εγώ δεν θα το έκανα δεν το κάνει λάθο. Το κάνει σωστό γιατί το έκανε εσύ. Σε έκαψα λίγο τώρα. Ναι, αυτό που σου ε... είπα το αναλύσει στο μυαλό <laughs> μου. Πολλέ φορέ κρίνουμε του άλλου γιατί λέμε ότι εγώ δεν θα το έκανα. Αυτό όμω δεν είναι. Α, δεν η... βοηθάει. Η επικριτικότητα. Ναι, κάποιος. δεν βοηθάει. Ότι εσύ δεν θα το έκανε δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Πρέπει να καταλάβει ο άλλο που το έκανε τι είχε στο μυαλό του, τι είχε επιλογέ είχε εκείνη τη στιγμή, με ποιο κίνητρο το έκανε, του τα βιώματά του. Επομένω, για εκείνον είναι σωστό. Και καταλήγει κάποια στιγμή να πει: Ναι, σωστό ήταν αυτό που έκανε. Και α μην το έκανα εγώ. Αυτό θέλει μια διαδικασία. Να το, το καταλάβει και να το, το νιώσει. Ε, πιστεύω ότι λίγο καλλιεργείται. Γιατί ναι. δεν, ήμουνα, δεν θυμάμαι να ήμουν ποτέ στο δημοτικό έτσι μικρό εγώ ή να γεννήθηκα έτσι. Ε, αλλά θυμάμαι ότι πάντα με ένοιαζε, παρατηρούσα. Ήμουνα γενικά. Το έχω πει και άλλε φορέ. Ευτυχώ σήμερα δεν είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι ευσυγκίνητο, γιατί άλλε φορέ τα έλεγα και έκλαιγα πολύ. Ε, Τώρα ε, είμαι ε, πολύ συγκίνητο. <laughs> ήμουνα πολύ το άορατο παιδί μέσα στην τάξη. Αυτό που δεν ήθελε να σηκώσουν, αυτό που δεν ήξερε, αυτό που ντρεπότανε, αυτό που ένιωθαν άσχημα για το. Για τον τρόπο που μεγαλώνει, για το οικογενειακό του περιβάλλον, για, τις, για, για πολλά πράγματα νιώθω άσχημα και δεν ήθελα να φαίνεται και ήθελα να είμαι αόρατο. Επομένω και σε φίλου που έκανα στο γυμνάσιο στο Λύκειο, στην ουσία δεν έκανα κανένα φίλο στο γυμνάσιο στο Λύκειο, γιατί δεν μίλαγα για μένα. Ήμουν απλώ πα, παρατρεχάμενο κάποιον που άκουγα όλη μέρα να λένε για τα δικά του. Και εγώ έλεγα: Α τα δικά μου, πε εσύ, γιατί δεν έγινε θα καλά να πω για μένα, γιατί ντρεπόμουν για πάρα πολλά πράγματα. Επομένω, επομένως, ακούγοντας τους άλλους για 20 χρόνια μέχρι να ενηλικιωθώ, 18 χρόνια, έμαθα να σκέφτομαι ότι όλα τα πράγματα έχουν πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο η δική μου. Και ίσως επειδή για πολλά χρόνια δεν μίλαγα, ενίσχυσα το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Να ακούω πολλές φωνές γύρω από κάτι. Και τώρα που αντιμετωπίζω οτιδήποτε μπορώ να αντιμετωπίσω, πρώτα θα σκεφτώ δηλαδή μου πεις ένα γεγονός, πρώτα θα σου πω τις δέκα πιθανές σκέψεις που θα κάνουν άλλοι γι' αυτό και μετά θα σου πω τη δική μου γνώμη. Γιατί έχω μάθει μέσα στα χρόνια να σκέφτομαι όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να ακουστούν για αυτό το γεγονός. Και μετά θα πω, αυτό με βοήθησε λίγο να στραφώ προς την συνέστηση, ότι μπορώ πλέον να σκεφτώ και άλλους ανθρώπους πώς βλέπουν κάτι. Πιστεύεις ότι έχει μειωθεί καθόλου το bullying. Δεν είμαι σίγουρος, θα σου πω κάτι, ότι δεν πιστεύω ε, στο bullying στο δημοτικό τόσο ότι, είναι, ότι υπάρχει. Είναι πολύ λίγα τα περιστατικά στο δημοτικό και επίσης, ε, και δεν μπορώ να μιλήσω για βαθμίδες που δεν έχω δουλέψει, δεν, δεν ξέρω ναι, στο ναι, μιλάμε και για το, το δημοτικό, για το δημοτικό. Στο δημοτικό είναι πολύ λίγα τα περιστατικά. Εμείς είχαμε πάρα πολύ στο σχολείο μου. Στο δημοτικό. Και το καταλαβαίνω τώρα μεγαλώντα. Οκ. Okay. Είναι λίγα τα περιστατικά, πιστεύω. Δηλαδή και στο σχολείο που είμαι. Στο σχολείο το συγκεκριμένο που είμαι, είμαι 12 χρόνια. Δηλαδή, μέσα στα 12 χρόνια, επειδή τα συζητάμε, που έχουν περάσει χιλιάδε παιδιά, άντε να είχαμε 3, 4, 5 περιστατικά. Και πάλι όχι κάτι ακραίο, όπω πολλά που ακούμε ναι. σε, στην επικαιρότητα. Πιο μετριασμένα. Και επίση. Με τα, με τα χρόνια, επειδή η κοινωνία αρχίζει και ευαισθητοποιείται πιο πολύ, Όλε τι έννοιε κάνουμε λίγο τσίχλα και λέμε ότι. Κατάλαβα με... τι λε. Ναι. Με κοίταξε περίεργα, κάνουν στο παιδί μου bullying. Κατάλαβα, κατάλαβα ακριβώ τι λες. Γι' αυτό λίγο αδική ναι. το πραγματικό περιστατικό. Επειδή το χρησιμοποιούμε πολύ σαν λέξη. Όχι, εγώ μιλάω τύπου, όχι. Α, ε, μου τράβηξε το μαλλί πάνω στο παιχνίδι. Λέω α πούμε βρισίδια μεταξύ του. Ε, μ, κάποια. Τέλο πάντων, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά κατάλαβε τι εννοώ. Σίγουρα στο δημοτικό βοηθάει ότι τα παιδιά έχουν ένα δάσκαλο ή μια δασκάλα για αρκετό ώρε τη μέρα. Άρα ε, αυτό ο δάσκαλο ή δασκάλα έχει τον χρόνο να πει και πέντε κουβέντε, να κάνει και μια συζήτηση για το πώ φερόμαστε, να λύσει μια διαφωνία. Μπορεί να μην το κάνουν όλοι στο βαθμό που θα μπορούσαμε ή θα θέλαμε ή θα ήταν το, το τέλειο, αλλά σίγουρα μια κουβέντα παραπάνω θα την πει. Στο γυμνάσιο και στο λίγο που μπαίνουν συνεχώ ασταμάτα καινούργια πρόσωπα και στην ουσία δεν συνδέονται τόσο εύκολα με τα παιδιά, γιατί πρέπει να κυνηγήσουν και μια ηλί, εκεί τα πράγματα χάνονται. Και δεν ξέρει okay. ακριβώ απέναντί σου το κάθε παιδί τι ιστορία κουβαλάει. Στο δημοτικό λίγο είσαι υποψιασμένο για το τι ιστορία κουβαλάει ένα παιδί και πώ είναι η εβδομάδα του. Ποιο πιστεύει ότι είναι το μεγαλύτερο παιδαγωγικό λάθο που μπορεί να κάνει ένα δάσκαλο. Να μην βλέπει του μαθητέ. Δηλαδή, ε, έχουμε φτάσει σε μια, σε μια πραγματικότητα, σε μια εποχή που πάνω στο κεφάλι μας κυριαρχεί η ύλη. Παραμιλάνε παιδιά, γονείς, δάσκαλοι. Είναι η πρώτη κουβέντα. Πώς θα βγει η ύλη, πώς θα βγει η ύλη. Οτιδήποτε συμβαίνει, ε, βγαίνει μια αργία στη μέση, τώρα βγήκαν οι εκλογές. Πώς θα βγει η ύλη. Ε, το παιδί αρρώστησε. Πώς θα βγει η ύλη. Είναι το πρώτο που σκεφτόμαστε και ξεχνάμε ότι απέναντί μα είναι παιδιά. Ή λέμε ότι το τμήμα είναι δύσκολο. Τραβάει, δεν τραβάει, λε και είναι κάρο στην ανηφόρα. φορά. Οι γονεί, σταματά γονεί στον δρόμο, λε τι κάνει ο Γιώργο. Πολύ καλά, έβγαλε 19 και 5. Στο μυαλό όλων είναι μια ύλη. Έχουμε, φτα... Έχουμε, φτιάξει λοιπόν ένα σύστημα που βαθμολογεί τα παιδιά και θεωρεί ότι είναι μόνο αυτό που πρέπει να προσεγγίσουμε. Είναι το κυρίαρχο, το πρωταρχικό, που για μένα αυτό είναι λάθο. Όχι ότι αν δώσει. Ε, Προτερότητα στι σχέση, στη διαμόρφωση χαρακτήρων που για μένα είναι το έτσι σημαντικό κομμάτι του δημοτικού, γιατί είναι παιδαγωγικό, έχει την αγωγή του παιδιού, θα αφήσει πίσω τα, τα μαθήματα. Ε, υπάρχει τρόπος να συμβαδίσουν. Πιστεύω τουλάχιστον ότι υπάρχει και να τα κάνεις και τα δύο. Νομίζω αυτό, ότι ξεχνάμε ότι απέναντί μας έχουμε 22 πρόσωπα με ονόματα και λέμε έχω ένα τμήμα με 21 παιδιά, σκέφτομαι ένα αριθμό. 12 αγόρια, 9 κορίτσια. Τώρα εσύ ε, με τον COVID ήσουν δάσκαλος. Ε, πώς αντιμετώπισε όλο αυτό με τα WebEx, online μαθήματα. Γενικότερα το δικό σου κομμάτι επηρεάς, ε, δυσκολεύτηκε ρε παιδί μου, σε επηρέασε αρνητικά, ε, βρήκες πέρα... τρόπο να το... Περάσαμε πολλές φάσεις, η αλήθεια είναι, επειδή κράτησε και πολύ αυτό. Ε, την πρώτη χρονιά, το 20, που κλείσαμε κάπου το Μάρτι, ε, το είδα. Ε, αέλα, παιδιά, δεν θα κάτσουμε τώρα. Δεν θα μα πάρει από κάτω. Ε, Επομένω, κλείσαμε Τετάρτη, νομίζω, η Τρίτη Τετάρτη. Πέμπτη είχα ανοίξει μια ομάδα στο Viber με του 20 μαθητέ που είχα 21 παιδιά τότε. Πέμπτη δημοτικού πάλι. Και τα λέγαμε μέσα από εκεί. Κάναμε μάθημα κάθε πρωί, χωρί να υπάρχει κύκλο, χωρί. Μόνο, 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 μόνο μα. Κάναμε μια ομάδα και ξεκινήσαμε. Και αυτό έγινε λίγο πάλι και αυτό έγινε κάπως... Λοιπόν, παιδιά, αντί να πει ο άνθρωπο, ξέρω <laughs> εγώ. ωραία. Μια, okay. δύο εβδομάδε θα έχουμε κλειστά σχολεία. Okay. Α ξεκουραστούμε. Είναι αυτό, που, είναι αυτό που, που είπα πριν. Σκέφτομαι πώ θα νιώσουν οι άλλοι. Και σκέ, δηλαδή, το... η πρώτη μου σκέψη ήταν τι θα κάνουν τώρα τα παιδιά θα κοιμηθούν και θα παίξουν PlayStation. <laughs> ναι, αλλά πώ θα αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Ναι, Έστω αυτό να πλέον. κάνουμε λίγο παρέα, που δεν κάναμε μάθημα τον πρώτο καιρό. Απλώ ναι. συναντιόμασταν και συνεχίσαμε μια ρουτίνα. Α πούμε, στην τάξη διαβάζαμε ένα βιβλίο κάθε μέρα σε κεφάλαια. Και κάθε μέρα λοιπόν στο Viber του διάβαζα ένα κεφάλαιο, τη συνέχεια του βιβλίου. Για να, για να συνεχίσουμε την ιστορία. Και μετά λέγαμε λίγο τα νέα μα, κάναμε λίγο επαναληψούλε και ήταν ωραίο αυτό ότι είχαμε μια επαφή. Τώρα τη δεύτερη χρονιά, που ήταν όλη η χρονιά λάστιχο, 20-21, ε, συνειδητά πήρα πρώτη δημοτικού. Πήγα και είπα ότι θέλω να πάρω πρώτη δημοτικού, γιατί ήξερα ότι θα, θα ανοιγοκλίνουν τα σχολεία. Ήταν εκεί που είχαμε, φτάσαμε στο πίκτυο του COVID. Και επειδή έχω δουλέψει την πρώτη δημοτικού, είναι ίσω η πιο σημαντική τάξη του δημοτικού, κακά τα ψέματα, γιατί σε εισάγει έναν κόσμο που είτε θα τον συμπαθίζει είτε θα τον συγχαθεί Και ήθελα να, να βοηθήσω να τον συμπαθήσουν, ακόμα και με αυτή τη συνθήκη και ξεκινήσαμε με τα πρωτάκια. Κλείσαμε κάποια στιγμή τον, τον Νοέμβρη, μέσα Νοέμβρη δεν θυμάμαι. Ε, ξεκινήσαμε το, την τη, τη, τη τηλεμάθημα που δεν είναι μάθημα. Ε, δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι μάθημα. Απλώς ε, ήταν μια, μια προσπάθεια να είμαστε σε επαφή. Δεν θεωρώ ότι δηλαδή, μπορεί να, να αντικαταστήσει το Web, έτσι ή οποιαδήποτε πλατφόρμα, την τάξη. Μπορεί είναι να πολύ την ή από κοντά επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντική με την έννοια αυτή που είπα και νωρίτερα ότι η τάξη μέσα δεν είναι διάλεξη που μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Εγώ θα μιλάω και εσείς απλώ έχετε την οθόνη και κουνάτε το κεφάλι. Η τάξη είναι αλληλεπίδραση. Και σε μια πλατφόρμα που κόβεται το σήμα και πε εσύ, ε, περιμένετε να. Αυτό δεν γίνεται. Υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν μέσα για να επικοινωνήσουν. Υπήρχαν. Εντάξει, βοηθήσαμε κιόλα. Βρήκαμε και στο σχολείο ε, μέσα, τάμπλετ, κινητά και μέσω κινητών. Κάναμε τα πάντα. Οι γονεί εκείνη τη χρονιά, πραγματικά, του έβαλα το καπέλο, μάλιστα τον Ιούνιο, αφού ανοιγόκλεισε το σχολείο τρει-τέσσερι φορέ, του έδωσα και δίπλωμα. Τύπωσα και για τι μαμάδε μπουμπάδε και του λέω σα απο, απονέμω, δίπλωμα δασκάλα, δάσκαλου. Γιατί κάνε τα πάντα. Και πραγματικά ναι. <στον> εκείνη τη χρονιά τα παιδιά μάθαν να γράφουν, να διαβάζουν μέσα από την κάμερα. Ήταν τρομερή χρονιά, αλλά κάναμε και πολύ ωραία πράγματα, μαγειρέψαμε, κάναμε θεατρικό, έγραψα, έλευτα. κάναμε ωραία πράγματα και με βοηθούσε και εμένα ότι κάθε μέρα έχω κάτι να περιμένω και να μην τρελαίνομαι, δηλαδή όλοι μου οι φίλοι ναι, ήταν τρελαμένοι, εσύ. εγώ είχα τη δουλειά που συνέχιζα καθημερινά, είχα να προετοιμάσω, είχα να διορθώσω, στέλαμε ηχητικά, είχα πρώτη δημοτικού, θυμάμαι έτρωγα, Το βρα... ε, βέβαια ήταν όλη μέρα αυτό όλη μέρα. Ναι. Γιατί ήταν πρώτη δημοτικού και έπρεπε να, έχεις, αλε... να, ναι. όλη μέρα. Βράδυ, 11 η ώρα, 12 ώρα, έτρωγα και άκουγα τον Αργύρι να μου κάνει ανάγνωση. Μου είχε στείλει ηχητικά κάποια στιγμή και τα άκουγα. Και του έστελνα μετά. Αργύρι, πε το αυτό λίγο <laughs> καλύτερα, εκεί λίγο αυτό. Ήταν μια all time, all, all day job. Ναι. Αλλά ήταν πολύ συγκινητικό. Καλά, ούτω ή άλλω, αν δάσκαλο έχει all day job, γιατί όταν σε σπίτι πάλι προετοιμάζει τα μαθήματα. Είναι, είναι. Αλλά εκείνη την περίοδο το φτάσαμε στο peak. Στο peak. Αλλά έχει ε... και πολύ ωραίε στιγμέ. Δηλαδή, θέλω μόνο να πω, ας πούμε, επειδή όντω δεν είναι μόνο τι κάνει εσύ, είναι και πώ τα αγκαλιάζουν οι γονεί και πώ του βοηθά να έρθουν κοντά για να αγκαλιάσουν το σχολείο. Αυτό ήθελα να σου πω, αλλά δεν έχει μεγάλη ευθύνη και εσύ πώ θα έρθουν οι γονεί. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν, ε, εκείνη τη χρονιά, το 2021, δεν είχαμε στολίσει Χριστουγεννιάτικα. Γιατί Ήμασταν σπίτι μα στην τάξη. Και αυτέ οι εμπειρίε που μοιραζόμαστε μέσα σε ένα σχολείο, αυτά είναι που μένουν στο παιδί όταν τελειώνει η χρονιά. Δεν είναι πόσο γλώσσα μαθηματικά έκανε, αλλά τι γιορτέ που έκανε, τα πάρτι, τα στολίσματα, Ας αυτά χει. του μένουν. Και στέλνω ένα μήνυμα θάμου στου γονεί 5 Γενάρη, έτσι Γενάρη, πριν ανοίξει το σχολείο που θα επιστρέφαμε ε, το Γενάρη, και του λέω: Αν δεν έχετε κρύψει τα δέντρα, στείλτε ένα-δύο να στολίσουμε 9 Γενάρη. Και στείλανε πέντε δέντρα και στολίσαμε πέντε δέντρα. Την πρώτη μέρα που άνοιξε στο σχολείο, στολίσαμε την τάξη Χριστουγεννιάτικη. Και είπαμε, Χριστούγεννα είναι οπότε θε. Και όλο ο Γενάρη ήταν στολισμένο. Και έγινε και αυτό έτσι. Ταξίδευσε πολύ σαν είδηση, και, αλλά κυρίω ε, τα παιδιά το ήταν ακόμα. Ότι στολίσαμε Χριστούγεννιάτικα το Γενάρη. Και ήμασταν μέχρι τέλη Γενάρη ε, Χριστούγεννα. Η απορία που είχα και τότε με το Γουέμπεξ, και γενικότερα βασικά, είναι ότι οι γονείς που δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά τους, είτε γιατί δουλεύουν όλη μέρα, είτε γιατί είναι περίεργο το περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Ε, σε αυτή τη φάση, ας πούμε, με το WebEx, είχατε εσείς κάποιο τέτοιο ε, περιστατικό, ας πούμε, που να υπάρχουν γονείς που δεν, δεν κοίτα, ήθελαν καν να ασχοληθούν. Κοίτα, στην πρώτη δημοτικού, επειδή είναι πολύ σημαντικό να είναι ο από κοντά, δεν μπορεί να μην ασχοληθεί, ήταν και εκείνη λίγο υποψιασμένη, του είχα κι εγώ λίγο πει πέντε πράγματα και ήταν αρκετά. Ε, δεν ένιωσα ότι αδιαφόρησαν. Σίγουρα δεν βοηθάει αν από το σπίτι δεν σε σπρώχνε στο να έχει ένα πρόγραμμα. Όχι να είσαι άριστο ή να κυνηγά του βαθμού, αλλά να έχει ένα πρόγραμμα. Ότι κάθε μέρα θα ακολουθώ μια διαδικασία στο σπίτι. Είτε με βγάλει στο 8 είτε στο 10, αλλά ακολουθώ μια διαδικασία άμα δεν σε βοηθήσουν λίγο από το σπίτι να το μάθει αυτό, μετά δυσκολεύεσαι, δυσκολεύεσαι πολύ. Τη ζωή, δυσκολεύεσαι όλη τη ζωή να μπει σε πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι. Αν στην πρώτη λοιπόν βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει του γονεί ότι ξέρετε είναι σημαντική, λίγο να του τρομοκρατήσει εισαγωγικά, ναι. ότι πρέπει να το κάνετε τώρα. Πιστεύει ότι οι γονεί σήμερα είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Σε μεγάλο βαθμό είναι. Τουλάχιστον. Τώρα παίρνουν περισσότερε απαντήσει από ότι παλιότερα. Παλιότερα πολλοί δεν ξέρανε Τώρα νομίζω, με τόσε πλατφόρμες, με τόσα ε, site, όλο αυτό το ακόμα και το Instagram το ίδιο, πριν από πέντε χρόνια ήταν μόνο παραλίε, ποτάρε και ε, Και η δουλειά που κάνει εσύ στο Instagram, α πούμε, είναι πολύ βοηθητική. Και κι άλλο. Και άλλο. Ναι, δηλαδή, εννοώ... βρίσκει πια πληροφορίε ναι. και μπορεί να πάρει πέντε συμβουλέ. Δεν πιστεύω έτσι και αλλιώ τα. Νόμου, δεν πιστεύω στα πέντε πράγματα που πρέπει να κάνει με το παιδί σου για να είναι σωστό άνθρωπο. Δεν πιστεύω σε αυτά τα τυποποιημένα. Ναι, κατάλαβα λες. Αλλά να πάρει να συμβουλέ και να σκεφτεί, θα μπορούσα εγώ να τα κάνω, θα διλειτουργούσε με το παιδί μου για να δοκιμάσω, σε αυτό πιστεύω. Και βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμοι ενδιαφέρεται και, και εφαρμόζει πολλά πράγματα. Εσύ πώ διαχειρίζεσαι ένα παιδί που μπορεί να έχει υποψιαστεί ότι έχει κακοποιητικό περιβάλλον σπίτι του, α πούμε. Σου έχει τύχει? Ε, είναι κα... κάτι που είναι διαχειρίσιμο από σένα κάπως? Κακοποιητικό δεν μου έχει τύχει και δεν είναι και δύσκολο να το πεις ε, αν δεν έχεις πολύ ορατά σημάδια. Έχεις υποψίες ίσως. Yeah. Έχεις υποψίες ότι οι γονείς ίσως δεν είναι τόσο παρόντες όσο θα μπορούσαν ή ίσως δεν μπορούν. Δηλαδή μέσα στο σχολείο βλέπεις τα πάντα. Μαθαίνεις να δικαιολογεί λίγο τους ανθρώπους γιατί η απάντηση δεν είναι ε, Γιατί κάνατε παιδιά, ναι, που είναι ακραίο. Η δεν απάντηση πώς είναι Έκανε παιδιά, γιατί τα θέλει ε, και προσπαθεί. Δηλαδή, πιστεύω ότι περισσότεροι οι περισσότεροι γονεί προσπαθούν να έχουν μια καθημερινότητα σωστή. Δεν είναι, δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Όλοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επομένω, μαθαίνει να δικαιολογεί λίγο του ανθρώπου ότι όλοι κάνουν λάθη και εμεί κάνουμε λάθη. Ε, Απλώ όταν βλέπει ότι ένα παιδί δεν αγαπώ, κακοποιείται γιατί δεν μου έχει τύχει η αλήθεια και δεν θέλω να μιλάω. Καταλαβαίνω, που ναι. Δεν έχω, ε, να μην λέω μεγάλο τομεί ότι εγώ θα έκανα αυτό γιατί δεν μου έχει τύχει. Και, δεν, και το σύστημα δεν σε βοηθάει έτσι κι αλλιώ. Όσε φορέ είχαμε παιδιά που είχαν παραμεληθεί από την οικογένειά του και μεγαλώνανε πολύ κακότροπα με λεκτή, να βρίζουν τα ίδια, να φέρονται παραβατικά. Βρίσκαμε τείχο στο σύστημα. Δεν έχει εργαλεία να βοηθήσει του γονεί ή να καλέσει ένα ψυχολόγο. Έχει πολλέ δικλείδε το σύστημα και στην ουσία σε πολλά πράγματα έχει δεμένα χέρια. Πρέπει να είναι κάτι πολύ ακραίο για να πει ότι μπορώ να κάνω κάτι να βοηθήσω ένα παιδί. Τι περισσότερε φορέ πρέπει να το φέρει με έναν τρόπο που να συνενέσει ο γονέα ο ίδιο ναι. να πει ότι θέλω βοήθεια. Εσύ δεν μπορεί να κάνει από μόνο. Καλά, εντάξει. Και άμα, αν τον προσεγγίσει ε, για να το, το πει αυτό, οι περισσότεροι θα πούνε μια χαρά ή μήπω θα το πούνε γιατί ανακατέβεσαι, το σύστημα δεν σε βοηθάει. Καλό ή κακό έχει διαμορφωθεί ένας, ένας, ένα, ένα υπάρχον σύστημα. Αλλά όταν βλέπει ένα παιδί ότι παραμελείται με έναν τρόπο, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά ότι βλέπει ότι είναι μοναχικό, γιατί ίσω ε, του λείπουν οι γονεί του, δεν του βλέπει. Υπάρχουν περιπτώσει παιδιών που δεν βλέπουν του γονεί του, mm. δουλεύουν όλη μέρα. Ε, και μπορεί να σου πει ότι τη βλέπω μόνο το βράδυ, για λίγο που με βάζει για ύπνο. Και αυτό είναι κακοποίηση σε έναν βαθμό. Γιατί ένα παιδί μεγαλώνει χωρί την αγκαλιά, χωρί το νιάτσιμο, χωρί τον ενδιαφέρον. Κακοποίησε εισαγωγικά έστω. Εκεί προσπαθεί εσύ να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Εγώ πολλέ φορέ λέω στου συναδέλφου νεότερου και τα λέω αν με ρωτήσουν. Γιατί δεν θεωρώ ότι ο ρόλο του καθενό από εμά είναι να βγαίνει σε μια αίθουσα και να λέει Θα σα πω τι θα κάνετε. Τα αντιπαθώ όλα αυτά. Δεν λέω ποτέ σε κάποιον τι να κάνει. Αν με ρωτήσει κάποιο, του λέω λοιπόν ότι να μην ξεχνάμε. Ότι η τάξη μπορεί να είναι κάθε μέρα μια γιορτή. Ότι μπορεί κάθε μέρα να έχει κάτι που να γλυκάνει ένα παιδί και να μην ξεχνάμε ότι πολλά παιδιά μπορεί να μην το ζουν αυτό αλλού. Δηλαδή έχει σημασία να κάνει Χριστούγεννα, Πάσχα πολλά πράγματα στην τάξη. Όχι να σκεφτεί ότι καλά θα τα κάνουν και σπίτι, αλλά να σκεφτεί ότι μπορεί να μην τα κάνουν σπίτι. Θέλω να μου πει ποια είναι η άποψή σου για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σε ποια τάξη πιστεύει ότι θα μπορούσε να ενταχθεί. Σαν μάθημα. Ερώτηση κόλαφο, ερώτηση. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κοίτα, αν αποφάσιζα εγώ, θα έβαζα το θέμα από την υπηαγωγείο. Απλώ είναι η μετάφραση που προβληματίζει. Ναι, οι διερμηνεί νομίζουν ότι θα μάθετε στα παιδιά μας να κάνουν σεξ. Ναι, ίσως είναι η ορολογία. Αν ήταν. Γνωρίζω το σώμα μου, ή η έμφυλη διαπαιδαγώγηση με έναν άλλο τρόπο, νομίζω ότι δεν θα είχαμε τόσε αντιδράσεις Και κυρίω. Αν δεν είχαμε τόσο συνδεδεμένο το σχολείο με την Εκκλησία, που η Εκκλησία ή κακώς θέλει να έχει κάποια ε, πρότυπα διαπαιδαγώγηση ή στεγανά ή να έχει άποψη. Που ναι, με, δεν, δεν το κρίνω σαν, σαν, σαν θρησκεία, έτσι κι αλλιώ, ε, γιατί είμαι στο σχολείο το ίδιο ζούμε και συνεπάρχουμε. απλώς η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με την έννοια να μάθει ένα παιδί από μικρή ηλικία πότε είναι κακό να σε αγγίζει κάποιο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πώ ορίζει το σώμα σου. Να ξεχωρίζει ότι είναι λάθο να σε αγγίξει και ο μπαμπά. Είναι λάθο να σε αγγίξει και ο θείο. Αυτά θα πρέπει από μικρή ηλικία να τα μαθαίνει ένα παιδί. Όχι να μεγαλώνει και να μάθει και να έχει τύψει ή να θεωρεί ότι ναι, είναι ο θείο μου. Είναι φυσιολογικό να με αγγίζει γιατί είναι θείο μου, είμαι στην οικογένεια. Αυτά δεν θα τα μάθει απαραίτητα με στο σπίτι. Γιατί μπορεί στο σπίτι να του κρύβουν πράγματα αν το πλαίσιο είναι νοσηρό. Ναι, ναι, ναι. Στα περισσότερα σπίτια αυτά δεν τα συζητάνε γιατί λένε. Δεν ή γιατί ντρέπονται, ναι. ή γιατί ακριβώ φοβούνται να το κατονομάσουν μη του τύχη από γρουσουζιά. Θα έπρεπε το σχολείο να σε εκπαιδεύει από μικρή ηλικία. Αλλά σε κάθε ηλικία να έπαιρνε τόση πληροφορία όσο ορίζει η ηλικία σου. Αλλά θα έπρεπε από, 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 από όλα τα χρόνια ε, να υπάρχει. Εσύ έχει αγαπημένου μαθητέ. Εδώ τη παγίδα. Προσπαθώ να μην έχω. <laughs> γιατί αδική στους άλλους και στην ουσία ποιους, συμπαθείς, ποιους ανθρώπους συμπαθείς εύκολα αυτούς που κάπως σου μοιάζουν ή κάτι βλέπεις εκείνους που θα ήθελες να έχεις και αδικείς τους άλλους που απλώς δεν τυχαίνει να σου μοιάσουν ή είναι προσωπικότητες τελείως διαφορετικές που εκείνη τη στιγμή κάτι δεν σου λένε. Προσπαθώ να μην έχω γιατί κάθε παιδί έχει κάτι διαφορετικό. Άρα μου αρέσει αυτό, να ψάχνω σε κάθε παιδί κάτι ωραίο που να το καμαρώνω. Λέω αυτό τι πλάκα. Μπορεί να, 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 τον, να με εκνευρίζει, αλλά τι πλάκα που έχει. Να τα βλέπω λίγο ε, με πολλέ πλευρέ okay, αντίστοιχα. Ναι. Έχω ένα πούμε, που με εκνευρίζει με την έννοια ότι συνεχώ πετάγεται, μιλάει και με, με δυσκολεύει με στην τάξη. Αλλά ταυτόχρονα λέω τι πλάκα που έχει. Όταν το σχολείο μου λείπει. Γιατί κάθε παιδί έχει κάτι. Και όταν λείπει κάποιο είναι άρρωστο ή οτιδήποτε, λε Αχ, πού είναι αυτό κάθε, κάθε παιδί κάτι προσφέρει. Όπω το My Style Rocks, τώρα που λείπει, σε λέει. Εντάξει, πλέον <laughs> <laughs> Αυτό που με εντυπωσιάζει πιο πολύ μέσα στην τάξη είναι η άνεση που αποκτούν τα παιδιά με, μέσα στη διαδικασία. Επειδή με ενδιαφέρει οποιαδήποτε δράση κάνουμε, όχι να πούμε λοιπόν τώρα είναι μία και τέταρτο, είναι η ώρα τη δράση. Θα το κάνω αυτό την πρώτη φορά που θα την παρουσιάσω για να την εξηγήσουμε και να την καταλάβουμε, αλλά μετά θα επανέρχεται μέσα στην ε, ε, πραγματικότητά μα μέχρι να θεωρήσω ότι εντάξει, έκανε τον κύκλο τη. Τη χορτάσαμε να κάνουμε κάτι άλλο στη θέση τη. Μέχρι να κάνει τον κύκλο τη, την επαναφέρουμε συνέχεια ή είναι πάντα υπαρκτή. Γι' αυτό μου αρέσει μαζί με μια δράση να φτιάχνω συνήθω ένα πινακάκι ή να κάνω μια μικρή κατασκευούλα ή ένα χαρτάκι να ζωγραφίζω. Το κολλάω σε έναν τοίχο, καλή ώρα προ το, το κρύμα, έτσι ώστε να είναι πάντα μέσα στην τάξη ορατό και ανά πάσα στιγμή. Ε, το παιδί μέσα στη μέρα να σηκωθεί και να πάρει ας πούμε, ένα χαρτάκι. Α πούμε, οι δωρεάν που κάνουμε. Ναι. Πάει ανά πάσα στιγμή μέσα στη μέρα, κόβει ένα χαρτάκι, πάει και αγκαλιάζει ένα του. Εγώ εκείνη την ώρα δεν κάνω τη δράση. Κάνω μαθηματικά στον πίνακα, okay. γράφω μια άσκηση και. Σκέφτομαι πολλέ φορέ τι φωτογραφία θα μα βγάζει κάποιο από ψηλά, ένα δάσκαλο με ένα μαρκαδόρο στον πίνακα, τα παιδιά να γράφουν και τι αφεντικά δύο παιδιά να αγκαλιάζονται. Και δεν του λέω κάτσε κάτω, τώρα είναι. Στη...» γιατί εγώ έχω επιλέξει να βάλω αυτή τη δραστηριότητα, να τη συμβολήσουμε σαν δωρεάν αγκαλιά, που σημαίνει ότι θέλω να μοιραστώ μια αγκαλιά μαζί σου. Έχει και μια, ένα συμβολισμό, γιατί κόβει ένα χαρτάκι και πα και ρωτά τον άλλον μπορώ να σε κάνω μια αγκαλιά. Και ο άλλο έχει την επιλογή, γιατί μαθαίνουμε λίγο και τη συνένεση, να σου πει Δεν νιώθω καλά. Τι λε. Είναι, μέσα στα, είναι, είναι έτσι η κατασκευή τη δραστηριότητα αυτή και έχει την επιλογή να σου πει ότι ναι, θέλω. Οι περισσότεροι σηκώνονται και αγκαλιάζονται, αλλά να σου πει δεν, θέλω τώρα, μετά. Και πρέπει να φύγει και να το ή να πα σε κάποιον άλλον. Εμένα μου αρέσει αυτό ότι αποκτούν τα παιδιά μια άνεση μαζί μου και ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά με τρόπο που να μην ενοχλεί του άλλου. Δεν θα σηκώ και θα πω: Έρχομαι να σα αγκαλιάσω. Το κάνει αθόρυβα ναι. όταν το νιώσει. Εγώ θα γράφω ακόμα στον πίνακα. Τα παιδιά θα γράφουν στα τετραδιά του, θα αγκαλιαστούν, θα κάτσουν. Τελείωσε. Πιστεύει ότι υπάρχουν παιδιά που. Θα το κάνουν, α πούμε, για πλάκα ή θα το εκμεταλλευτούν απλά για να σηκωθούν και να κάνουν κάτι άλλο την ώρα του μαθήματο. Ενδεχομένω να υπάρχουν πάντα παιδιά που το κάνουν αυτό. Αλλά ανάλογα τη δραστηριότητα, πώ την έχει δομήσει και παρουσιάσει, δηλαδή στι δωρεάν αγκαλιέ, ε, 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 υπάρχει μια παράμετρο. Γιατί εγώ κάθε μεσημέρι όταν φεύγουν τα παιδιά κάνω λίγο μια προετοιμασία τη τάση για την επόμενη μέρα. Και κάθε μεσημέρι πάω και κολλάω τι καινούργιε αγκαλιέ. Για να είναι την άλλη μέρα έτοιμε θέσει του. Χαρτάκια έτοιμα κολλημένα και, και άλλε δραστηριότητε. Και κολλάω 21 χαρτάκια. Όσο είναι τα παιδιά. Αν κάποιο θέλει να δώσει δύο αγκαλιέ εκείνη τη μέρα, του λέω: Φίλε, συγγνώμη, μία δωρεάν έχει. Να μην την τζοδεύει. Μπορεί οι άλλοι συνάδελφοι να με κατηγορούν ότι καλά, σοβαρέψου ή είναι ηλικιό σου. Αλλά δεν, δεν, έχω, δεν έχω, καταλάβει ακόμα, δεν έχω απαντήσει μέσα μου αν θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ενήλικε ή αν εγώ είμαι μικρό. Δηλαδή, πάντω σίγουρα τα κοιτάω στα ίσα τα παιδιά. Και, 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 και μιλάω με ειλικρίνεια και στου γονεί και στα παιδιά τώρα έχω θυμώσει, τώρα έχω στενοχωρηθεί. Τώρα θέλω να κάνουμε αυτό. Τι λέτε, θα το κάνουμε. Τώρα σκέφτηκα αυτό. Ε, και επίση παίρνω ιδέε πολλέ από τα παιδιά. Δηλαδή από αυτά που του αρέσει, από αυτά που του αρέσουν, κάνω δραστηριότητε για να έχει νόημα. Όχι σήμερα μου ήρθε εμένα να κάνω κάτι για τον κινηματογράφο. Άρα κάνετε συζητήσει, α πούμε, στην τάξη. Ότι... Ούτε, χρειάζεται να κάνει, κάνει συζητήσει. Βλέπω, α πούμε, ότι σήμερα εσύ. Ε, α ας πούμε ένα παράδειγμα πριν από λίγο καιρό, έλεγα, έλεγα, έλεγα σε ένα αγόρι κάτι και το εκνεύρισα και εκείνο, επειδή φέτο γνωριζόμαστε, είναι η πρώτη χρονιά που είμαστε μαζί, η πρώτη του αντίδραση όταν του κάνει κάποιο παρατήρηση ή ένα σχόλιο, κάνει αυτό. <Κι> και του λέω: Έχει καταλάβει πόσο άσχημο φαίνεται αυτό ο άλλο. Λέω: Θα κάνω μια δράση τη Δευτέρα και θα κάνω τα μούτρα του. Και έμεινε. Θα την κάνω, λέω: Θα κάνω δράση, τα μούτρα του. Πότε κάνουμε μούτρα έτσι. Και έμεινε από αυτά. Δηλαδή, πιάνομαι από το οτιδήποτε και του άρεσε κιόλα και γέλαγε μετά. Πιάνω από το οτιδήποτε. Ότι σήμερα σε... τι σε ενοχλεί, ο καιρό. Mm. Ωραία, θα κάνω μια δράση που θα έχει σχέση με τον καιρό. Μ' αρέσει να σκέφτομαι τον εαυτό μου στη γη. Δεν θέλω ποτέ να σκεφτώ ότι τα κάνω τέλεια, γιατί αν το σκεφτώ αυτό, θα σταματήσω να σκέφτομαι καινούργια πράγματα. Πιέζω τον εαυτό μου να κάνει καινούργια πράγματα ή να σκέφτομαι ότι τα έκανα μέτρια ή ότι μπορώ κι άλλο. Ναι, αλλά δεν κουράζεσαι. Δηλαδή okay. μια χάλια μέρα σου, γιατί είσαι άνθρωπο. Πα χάλια στο σχολείο. Έχεις... Άτσι, είναι πολύ λίγε σου... αυτή αυτέ οι χάλια μέρε. Είναι πραγματικά μετρημένε στα δάχτυλα. Κυρίω συμνάω με χαρά και λέω πάω σχολείο, εντάξει, θα περάσουμε τέλεια σήμερα. Γιατί έχω προγραμματίσει τη μέρα έτσι ώστε να περάσουμε ωραία. Και πιστεύω ότι το... έχω πια έναν τρόπο να το φέρνω ώστε να περάσουμε ωραία. <στοί> Ποιο είναι το μεγαλύτερο <στοί> μάθημα που έχει πάρει από του μαθητέ σου, Να μην συγκρίνομαι. Να μην συγκρίνω τον εαυτό μου. Δηλαδή και στα παιδιά δεν έχει νόημα ποτέ να πω ότι εσύ είσαι καλύτερο από τον διπλανό σου. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν βοηθάει κανέναν. Και εσένα θα σε κομπλάρει γιατί θα θεωρήσει ότι κάποιο είναι καλύτερο από σένα, άρα θα στεναχωρηθεί. Και ο διπλανό σου θα θεωρήσει ότι α, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει... γιατί είμαι καλύτερο από του άλλου. Αυτό μου έχει μάθει πολλά. Να μην συγκρίνω και εμένα τον εαυτό με του άλλου. Έχει νόημα να συγκρίνει το παιδί τον εαυτό του με τον εαυτό του. Και υπενθυμίζω στα παιδιά, αυτό το πράγμα δυσκολεύεσαι τώρα, αλλά σκέψου ότι και χθε δυσκολευόσουν για το άλλο και το κατάφερε. Δηλαδή, τώρα σε δυσκολεύει αυτό, αύριο θα, θα, θα σου είναι καλύτερο. Αύριο θα το κάνεις πιο εύκολα. Δηλαδή, τον εαυτό μας μόνο να έχουμε στο μυαλό μας πώς θα τις επεράσουμε. Αυτό το, το, το κρατάω και εγώ. Δηλαδή, σκέφτομαι συνεχώ, τι παραπάνω να κάνω για μένα από αυτά που έχω κάνει πριν. Έχει σκεφτεί από τώρα το επόμενο σου βιβλίο ή είναι νωρί. Έχω σκεφτεί πολλά βιβλία. Ο κάθε άνθρωπο ξέρει λίγο τα δυνατά του στοιχεία ποια είναι. Για ναι. μένα είναι η ενσυναίσθηση και το κομμάτι αυτών των δράσεων και το πώ μπορώ να σκεφτώ. Γιατί σκέφτομαι πραγματικά πολλέ. Λοιπόν, έχω φτάσει σε ένα σημείο που λέω Ναι, όντω δεν είναι ότι θα υπερβάλλει αν θα το πει. Όντω το παραδέχομαι. Ότι σκέφτομαι με έναν τρόπο που δεν σκέφτονται οι περισσότεροι γύρω μου. Πια έχω αρχίσει να το παραδέχομαι όχι με έπαρση, αλλά ναι, είναι μια πραγματικότητα. Ε, και γι' αυτό ξεκίνησα πιο πολύ το όλο διαδικτυακό κομμάτι, γιατί ήξερα ότι παράγω παραπάνω ιδέες από πώ μπορώ να καταναλώσω. Μόνος okay. λέω, χρησιμοποιήστε τα. Και δωρεάν και οτιδήποτε... Ρεσί, αυτό είναι υπέροχο όμω. Είναι φανταστικό, <laughs> γιατί όντω παίρνω τροφοδο... από σχολεία και είναι επιαγωγή για δημοτικά. Μου στέλνουν φωτογραφίε είναι και γλυκό γιατί μπορεί να κάνω μια κατασκευή με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μου στέλνουν φωτογραφίε την έχουν κάνει ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Και πολλέ φορέ λίγο το γελάω και λέω, α πούμε, μα έχω γράψει πούμε, το κρίμα με διαφορετικά χρώματα, το κάπα μπλε, το ρο κόκκινο, και έχουν γράψει το K, μπλε, το ρο κόκκινο. Και λέω, το είδαν έτσι και σκέφτηκαν ότι για να έχει κάνει το K, μπλε, μάλλον έτσι πρέπει να είναι. <laughs> <laughs> και έχει λίγο πλάκα αυτό. Αλλά σίγουρα μου αρέσει ότι μου στέλνουν για κάθε δράση 30 φωτογραφίε την άλλη μέρα. Το κάναμε και εμεί. Φανταστικό. Νιώθω πάρα πολύ ωραία ότι μοιράζονται ιδέε. Αυτό είναι τέλειο. Και σίγουρα, α πούμε, το τελευταίο βιβλίο που βγήκε τώρα, το εκπαιδευτικό, που μάζεψα 52 δράσει τέτοιε ενσυναίσθηση τη ψυχική ενδυνάμωση και βγήκε αυτό, είναι το καμαρώνω πάρα πολύ. Γιατί είναι, δεν μ' αρέσει να μιλάω ποτέ θεωρητικά ή εκ του ασφαλού ή από ένα έδρα. Ναι. Είναι από την πραγματικότητα. Γι' αυτό και το, το Instagram, α πούμε, είναι. Τα έκανα, όχι σα λέω πέντε θεω... θεωρίε. Πέντε πράγματα μπορεί να κάνει στην τάξη. Ναι. Έκανα αυτό. Δε ότι το έκανα. Η αγαπημένη μου ώρα. Ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και, και αυτό και το βιβλίο πούμε, που βγήκε τώρα το καμαρώνω πολύ. Το καλώ ήρθε στον κόσμο που μπορεί. Γιατί αυτό έχει νόημα. Να νιώσουμε ότι μπορούμε. Εσύ να πιέσαι τον αγαπημένο δάσκαλο Παύλα Δασκάλα. Δεν είχα, η αλήθεια είναι. Okay. Ήταν το σύστημα τελείω διαφορετικό έχω πολύ θολές αναμνήσεις. Είναι αυτό, το λέω και στα παιδιά ότι στο μέλλον δεν θυμόμαστε απαραίτητα για το δημοτικό τουλάχιστον και τον υπηρεγωγείο πολλά πράγματα, αλλά μας μένει μια αίσθηση. Αν περάσαμε ωραία ή αν περάσαμε άσχημα. Εγώ είμαι κάπου προς το άσχημα και προσπαθώ τα παιδιά να τους μείνει η αίσθηση ότι περάσαμε ωραία στο δημοτικό. Και α μην θυμούνται το πρόσωπό μου ή πράγματα συγκεκριμένα σίγουρα μέσα από το χαρακτήρα θα έχουν πράγματα που μπορεί να πούνε ότι αυτό το μάθαμε, το κάναμε στην τάξη, το κάναμε δραστηριότητα, μάθαμε την αγκαλιά ή μάθαμε οτιδήποτε. Αλλά θέλω να μένει μια ωραία αίσθηση μεγαλώνοντας Μάριε. Παρακαλώ. Είσαι έτοιμο για να. <laughs> Μπορώ να κάτσω και έτσι. <laughs> μπορεί να κάτσει όπω θέλει. Εδώ είμαστε free space, safe space. <laughs> <laughs> ούτε ούτε <αγγλικά>, ούτε ελληνικά <laughs> από την ώρα που ήρθε. Δεν <laughs> Ε, η ερωτήσει του κοινού. Αν το παιδί μα δεν θέλει να κάνει μία δραστηριότητα, π.χ. η ρυθμική, το πιέζουμε να ασχοληθεί με κάτι ώστε να κάνει κάτι εξωσχολικό. Και δεύτερον, πώ καταλαβαίνουμε αν διστάζει από έλλειψη αυτοπεποίθησης ή πραγματικά δεν θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα. Λοιπόν, καταρχά και μόνο που έχει βάλει τη, μέσα την πίεση, ε, νιώθηκε ίδια ότι κάτι ίσως δεν, ε, δεν πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, αυτό που συμβουλεύω εγώ συνήθω στου γονεί είναι να δίνουν ερεθίσματα στο παιδί και να του δίνουν και την επιλογή να αρνηθεί. Δηλαδή, ε, θέλω εγώ να μάθει εσύ κιθάρα. Δεν μπορώ να σε υποχρεώσω να μάθει κιθάρα, αλλά μπορώ λίγο να σου πω ότι σέρεις, πάμε μαζί σε έναν δάσκαλο, κάνε τρία-τέσσερα μαθήματα και θα αποφασίσουμε σε ένα μήνα. Και αν μου πει όχι, θα το σταματήσουμε. Και όντω να το σεβαστεί αυτό. Ε, να μάθει ένα παιδί, δηλαδή, ότι δεν κάνουμε κάτι με το ζόρι, άμα δεν, το, άμα δε μας εκφράζει. Να έχει πόσο επιλογέ. Τον πρώτο καιρό, δηλαδή, του λέω: Δοκιμάστε διάφορα πράγματα. Και σύμφωνα με τι κλήσει του παιδιού ή αυτά που πιστεύετε ότι ταιριάζουν, αλλά και διαφορετικά. Δηλαδή, εδώ στο Θεό πια υπάρχουν τόσα πράγματα να κάνει ένα παιδί. Γλώσσε, γυμναστήρια, χωρί, ρομποτική, ναι. άπειρα πράγματα. Τον πρώτο μήνα μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα, να μην κλείσουμε, να μην πληρώσουμε τίποτα και να δώσουμε την επιλογή σε ένα μήνα να σταματήσει ή να συνεχίσει. Αλλά ταυτόχρονα εξηγούμε και σε ένα παιδί ότι είναι και όταν αναλαμβάνουμε μια ευθύνη, πρέπει να τη φτάνουμε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη εύκολα το Δεκέμβρη, γιατί το φροντιστήριο, το οτιδήποτε, το, 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 έχει κλείσει μια θέση για σένα, και αν φύγει θα τη στερηθεί. Δεν θα μπορεί να βάλει κάποιον στη θέση του. Επομένω, πρέπει να δίνουμε μια περίοδο χάριτος το πρώτο διάστημα και να κυλάει η χρονιά έτσι. Πώ Τώρα... καταλαβαίνουμε όμω ότι αν δεν το κάνει από ντροπή, α πούμε, ότι δεν θέλω να συμμετέχω, γιατί ντρέπομαι να πάω κολυμβητήριο, α πούμε, με τα άλλα παιδάκια ή οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν ισχύει αυτό και ένα παιδί κάνει κάτι από έλλειψη αυτοπεποίθηση, αν το κάνει με το ζόρι, δεν θα τη βρει την αυτοπεποίθηση. Okay. Θα συνεχίσει να έχει έλλειψη αυτοπεποίθηση. Ναι. Δεν είναι η στιγμή. Να τη βρει μέσα από κάτι που ντρέπεται. Θα δουλέψουν με το παιδί, αν έχουμε μια υποψία εκτό δραστηριότητα, γιατί μέσα στη δραστηριότητα νιώθει ήδη εκτεθειμένο σε τόσα διαφορετικά άγνωστα βλέμματα. Και θα δοκιμάσουμε του χρόνου να ξεκινήσει το συγκεκριμένο πράγμα, αν έχουμε δουλέψει λίγο παραπάνω με το παιδί με την αυτοποίθησή του. Υπάρχουν γονεί που αντιμετωπίζουν με καχυποψία και δυσπιστία τον τρόπο που διδάσκει. Όχι. Τέλειο. Τουλάχιστον δεν το, έχω, δεν το έχω μάθει ποτέ. Θέλουμε μία πρακτική συμβουλή για νέου δασκάλου, οχι τα κλασικά υπομονή κτλ. Πρακτική συμβουλή είναι να είσαι εαυτό σου. Γιατί βλέπω και πολλού νέου που μπαίνουν στα σχολεία και υιοθετούν πράγματα παλιακά. Γιατί η συνήθεια είναι μία ασφάλεια, να μάθουν να αμφισβητούν ότι ό,τι βλέπουν γύρω τους δεν σημαίνει ότι είναι σωστό να γίνεται. Άρα να το κάνω κι εγώ. Να κρίνουνε. αυτό που βλέπω. Εγώ συμφωνώ. Μου αρέσει. Πιστεύω ότι βοηθάει. Αυτό μόνο. Α ξεκινήσουμε με αυτό. Και θα χτίσουν σιγά σιγά μια προσωπικότητα. Δεν θα μπορούν να το κάνουν την πρώτη χρονιά. Μέχρι να μάθουν τα παθήματα και τα μαθήματά του. Ναι. Και τα πατήματά του. Θέλει χρόνο. Αλλά σίγουρα μην βασιστούν σε αυτά που βλέπουν γύρω του. Ότι έτσι γίνονται όλα. Γιατί αναπαράγουμε μια καραμέλα. Ότι... Έτσι είναι το σύστημα. Εμεί είμαστε το σύστημα. Εμεί είμαστε οι άνθρωποι που απαρτίζουν ένα σύστημα. Εμεί είμαστε οι άνθρωποι που διαιωνίζουμε κακέ πρακτικέ, λανθασμένε αντιλήψει, στερεότυπα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Ότι πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε την γιορτή τη 25η και είδαμε σε πάρα πολλά σχολεία το κρυφό σχολείο, ενώ έχει πια όλη η επιστημονική κοινότητα πει ότι δεν υπήρχε το κρυφό σχολείο. Αλλά όχι, στα δημοτικά μέσα θα υπάρχει. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε και την ευθύνη που έχουμε. Να φέρουμε το νέο, όχι να περιμένουμε πάντα κάποιον να μας το επιβάλλει. Υπάρχουν απορίες μαθητών που δεν κατάφερες ποτέ να επιλύσεις. Ε, γενικά είμαι τη άποψη ότι μπορείς να συζητήσεις τα πάντα με όλα τα παιδιά, ανάλογα την ηλικία τους, κάπως να το προσαρμόσεις. Ε, θυμάμαι ότι μια χρονιά πέμπτη δημοτικού, πριν από πολλά χρόνια, δέκα, έντεκα, δεν θυμάμαι ακριβώς, Μιλάγαμε για τη μέρα κατά του AIDS. Το Νοέμβρη. Πρώτη Δεκέμβρη, πρώτη Νοέμβρη. Δεν θυμάμαι τώρα. Στο σχολείο. Ναι, ακριβώ πιστεύω ότι ακριβώς πρέπει να μιλάμε για τα πάντα σε όλε τι ηλικίε. Συμφωνώ, ηλικίες, ναι. Με έναν τρόπο όμω που να αντέχει η ηλικία. Και θυμάμαι όταν ήμασταν Πέμπτη Δημοτικού και λέγαμε για το, για το AIDS. Και πήγε η κουβέντα και λίγο στις, στην προφύλαξη και λίγο. Ξεκίνησα να λένε τα παιδιά. Γιατί κάνουμε και ένα λάθο που θεωρούμε ότι τα παιδιά δεν ξέρουν. Σε αυτή την ηλικία ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Καλά, στο δημοτικό, εγώ θυμάμαι να και λέω και... με τον αδερφό μου, τα και... έσχη. <laughs> <laughs> και... και πόσο μάλλον τώρα, που τα παιδιά όλα είναι με μία οθόνη. Τότε, ναι. πριν από 10 χρόνια, δεν είχαμε και τόσο το κινητό και το τάμπλετ και... και τα social media. Τώρα είναι πολύ βαθιά η ζωή. Και θυμάμαι τότε, λοιπόν, στην κουβέντα μέσα, τα, τα αγόρια που συνήθω είναι λίγο πιο ανυποψίαστα. Για την εφηβεία, είναι λίγο πιο στον κόσμο του, ε, λέγανε ε, το προφυλακτικό είναι γυάλινο. Θυμάμαι την ερώτηση του Νίκο, που είχε πάρα πολύ πλάκα, και την ίδια στιγμή λέει ένα κορίτσι, δεν αγαπώ το όνομα, ε, α πούμε η Κατερίνα, που λέει κύριε γιατί τα προφυλακτικά έχουν γεύσει. Στην ίδια ηλικία, λοιπόν, ένα γόρι είπε αν είναι γυάλινο, το κορίτσι λέει γιατί έχουν γεύσει. Τέλειο. Πω πω. Αυτό ε, λέει πάρα ερώτηση... πολλά για την κοινωνία. Σε αυτήν την ερώτηση, ερώτηση δεν απάντησα. <laughs> <laughs> ε, 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 ε. <laughs> Βρεχίκλωσα. <Βράκει> Αποθαρρύνεσαι <laughs> από το κλίμα απαξίωση του εκπαιδευτικού συστήματο, Σίγουρα δεν μου αρέσει. Σίγουρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω που ενδιαφέρεται λίγο παραπάνω για το εκπαιδευτικό σύστημα. Νομίζω ότι λίγο πολύ είμαστε ο τελευταίο τροχό τη διακομματικά. Πάντα το λέω γιατί δεν, δεν παίρνω θέση έτσι και στα, στα, στα κομματικά. Αν και θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικόν. Και μέσα στο σχολείο ε, χρησιμοποιώ πάρα πολλά κομμάτια τη επικαιρότητα για να βοηθήσω την κουβέντα και την συζήτηση και να κάνουμε δραστηριότητε με βάση την επικαιρότητα. Το κομμάτι, α πούμε, με τα τέμπη, πώ το διαχειριστήκατε. Μιλήσαμε πάρα πολύ. Κάναμε πολλέ δράσει τη βδομάδα εκείνη. Καταρχά ήταν σοκαριστικό γιατί η μέρα που έγινε ήταν η μέρα των γενεθλίων μου. Το είδα στο διάλειμμα και πραγματικά ένιωσα απίστευτα άσχημα να, αλλά ότι δεν γιορτά. Έφτυγες. Δεν έφταιγα εγώ, δεν είχα καμία σχέση. Yeah. Αλλά ότι θα είναι ντροπή να πω στον εαυτό μου ότι σήμερα γιόρτασε με τέτοιο. Θα μου πει κάθε μέρα δεν γίνεται κάτι στο, στο, στον κόσμο. Κάθε μέρα γίνεται κάτι. Ναι. Αλλά όταν είναι τόσο μαζικό και έντονο ναι, και ναι, 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 ναι. μαύρο, ξεχνά τον εαυτό σου και σκέφτεσαι το καλό τη ζωή γενικότερα. Επομένω, το πήρα πολύ βαριά. Και, αλλά το χρησιμοποίησα και πολλέ φορέ χρησιμοποιώ κάτι που γίνεται στην επικαιρότητα αμέσω στο σχολείο. Αμέσω μου δημιουργούνται ιδέε. Γιατί πραγματικά θέλω να γραπωθώ να μην, ακριβώ επειδή έχουμε μεγαλώσει με πολλά πράγματα που δεν έχουμε συζητήσει σαν άνθρωποι και τα διαιωνίζουμε αυτά τα λάθη κατ' εμέ, θέλω να γραπωθώ κατευθείαν και μου λένε όλοι τι ανακλαστικά έχει. Ναι, γιατί δεν θέλω να χάσω στιγμή από το οι νέοι άνθρωποι να ξέρουμε κάτι καλύτερα. Μόνο κάναμε και την κουβέντα ε, για, το, για το έγκλημα αυτό, το δυστύχημα, αλλά μιλήσαμε πολύ και για την ευθύνη που έχει ο καθένα πέρα από το, το τη στεναχώρια. Γιατί επίση δεν βοηθάει να αναπαράγουμε τη στεναχώρια σαν στεναχώρια. Όσο, στενα, όσο και να στεναχωρηθούμε εμεί, δεν θα νιώσουμε ποτέ πω είναι να είσαι ένα γονέα και να έχει χάσει το παιδί σου. Ή να είσαι ένα αδερφό και να έχει χάσει την αδερφή σου ή οτιδήποτε. Στεναχωριόμαστε εκτό ασφαλού. Στεναχωριόμαστε μεν, αλλά δεν θα νιώσουμε ποτέ πώ είναι. Άμα δεν το έχουμε βιώσει οι ίδιοι. Ε, Επομένω, μιλήσαμε πολύ για το κομμάτι τη ευθύνη. Όταν αναλαμβάνει κάτι, το κάνει καλά. Άρα, πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Και ακόμα και αν δεν τα αγαπάμε, εκείνη την ώρα που τα κάνουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Ό,τι επάγγελμα και να κάνει ο καθένα. Και είπαμε πάρα πολλά παραδείγματα. Είσαι περιπτερά, να είσαι συγκεντρωμένο, όταν ο άλλο σου λέει ότι θέλω κάτι που να μην είμαι αλλεργικό, να μην του δώσει κάτι και το φάει και δηλητριαστεί. Mm. Άμα είσαι φούρναρη, να μην προσέξεις, να προσέχεις να μην πέσει κάτι λάθο στο ψωμί. Mm. Mm. Αυτό είναι θέμα ευθύνη. Να πει ότι κάνω τη δουλειά μου καλά, σωστά, γιατί από αυτή οποιοδήποτε δουλειά εξαρτάται κόσμο. Ένα κομμάτι ήταν αυτό, το κομμάτι τη ευθύνη. Άλλο κομμάτι ήταν το κομμάτι του φταίου. Με το να μάθουμε ότι όταν κάνουμε κάτι πρέπει να το παραδεχόμαστε όχι για να τιμωρηθούμε ή για να μας πούν οι άλλοι θα σας σαπίσουμε το τσίλο αλλά για να αποκατασταθεί λίγο η τάση ότι είναι φταίο και πάμε να δούμε τώρα να δουλέψουμε στο αν μπορώ να, κάτι να διορθώσω. Και είναι κάτι που στο σχολείο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Βλέπεις παιδιά από μικρή ηλικία τα βλέπεις με τα μάτια σου να χτυπάει το ένα το άλλο. Του λες, γιατί χτύπησες. Δεν χτύπησα. Μα σε είδα. Δεν χτύπησα σε είδα, δεν σε τιμωρήσω. Θέλω να μου το πει, να το παραδειχτεί και να δουλέψουμε το μετά. Αυτό έχει ο άνθρωπο πολύ μεγάλη δυσκολία να το κάνει. Να πει ότι ναι, το έκανα. Φταίω. Πω, πω. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε και είναι και δραστηριότητε πολλέ που κάνω κι εγώ. Και του λέω συνέχεια ότι κάνω λάθη και να με έχετε στο, στο μυαλό σα. Γιατί κάνω λάθη, να με διορθώνετε. Γιατί βάζεις τους μαθές να του να σε εξολογήσουν. Να με αξιολογούν, να, να διορθώνουν τα λάθη μου. Να αμφισβητούν αυτά που λέω, του λέω, μην πιστεύετε ότι σα λέω επειδή είμαι μεγάλο ή επειδή είμαι δάσκαλο. Όλοι κάνουμε λάθη. Κάποια λάθη βέβαια είναι τραγικά που δεν διορθώνονται, ναι. όπω αυτό με τα τέμπη. Αλλά πολλά λάθη μπορεί μετά κάτι να κάνει. Δηλαδή έπεσα πάνω σου και σε χτύπησα, μπορώ μετά να σταθώ λίγο να δω είσαι καλά. Να σε πιάσω από το χέρι να πάμε να κάτσουμε σε ένα παγκάκι, Να βοηθήσω εγώ να φωνάτσουμε με κάποιον μεγάλο. Όχι σε παρατάω και φεύγω. Ο καθένας μπορεί να βρει τρόπους να απελευθερώσει το μέσα του. Δηλαδή αυτό που έχει νόημα στο σχολείο είναι το κάθε παιδί να πιστέψει τον εαυτό του. Αυτό δηλαδή που έγινε τώρα, που έκανα τώρα βιβλίο, το «Καλωσήρθες στον κόσμο που μπορείς», το έχω φέρει. Ε, αλλά, μα αυτό ήθελα να μου πει. <laughs> με τέχνιο «Καλωσήρθες στον κόσμο που μπορείς». Και δεν το, κάνω, δεν, το, δεν το, έφερα για να κάνω διαφήμιση, γιατί δεν έχει ανάγκη. Θα, θα τα τσιδέψει όπω είναι να τα τσιδέψει. Ε, ίσα, ίσα, που λέω κιόλα στα live είστε σε, παρουσιάσεις, παρουσιάσει, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να τα αγοράσετε, Με ενδιαφέρει να το δείτε. Ακόμα και να τα αγοράσει, δάνεισέ το σε μια φίλη σου να το δει. Α μην το πληρώσει. Ή α μου στείλει φωτογραφία. Α μου στείλει φωτογραφία. Α μου στείλει μήνυμα να, να στείλω εγώ φωτογραφία να το δει πώ είναι μέσα. Είναι δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με την ψυχική ενδυνάμωση. Είναι πράγματα μέσα από την τάξη. Είναι δομημένα έτσι ε, ώστε να τα κάνει κάποιο και σε προνήπιο, νήπιο, πρώτη, δευτερά, τρίτη δημοτικού, τετάρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού <Άχ> και στο σπίτι. Και μυρίζει βιβλίο, υπέροχο βιβλίο. Μυρίζει βιβλίο δημοτικού. Είναι γραμμένο λοιπόν και για δασκάλου και για γονεί, γιατί θέλω να μοιράσουμε την, την αίσθηση ότι μπορούμε να βελτιώσουμε του εαυτού μα ένα παιδί να γίνει καλύτερο. Από τον εαυτό του μέρα με τη μέρα. 52 από τι δραστηριότητε που κάνω μέσα στα χρόνια. Βέβαια, από τότε που το έγραψα και το έδωσα. Έχω κάνει έλεγε 152. Ε, ε, ναι. Κάποια στιγμή θα βγει ένα δεύτερο τρίτο μέρο. Ε, 50 και 2. 50 και 2. Όσοι είναι και εβδομάδε, γιατί γράφτηκε με την προοπτική ότι έστω, μία τη βδομάδα δεν μπορεί να κάνει. <φε> Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Και εγώ πέρασα καταπληκτικά. Σε μισό που με έκανες να κλάψω. Ευχαριστώ. Γιατί εγώ κρα... <laughs> κρατήθηκα πολύ. Ε, πραγματικά θα ήθελα να είναι άλλο τόσο το podcast. Δηλαδή, να πάτε λοιπόν να τον ακολουθήσετε. Αυτά πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Δεν έφαγα ποτέ λαγό στο φάδο. <laughs>